πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Καρακατσάνη. Είναι πρώην πολιτευτής και είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να δώσει αμοιβή 10.000 ευρώ σε όποιον πάει να καταθέσει κάποιες πληροφορίες χρήσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης. Κύριε Καρακατσάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έχω διαβάσει σωστά, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Η πρώτη αμοιβή την οποία είχατε αποφασίσει να δώσετε σε όποιον θελήσει να δώσει κάποιες πληροφορίες ήταν 5.000 ευρώ. Ακριβώς. Είδατε μετά ότι δεν υπήρχε η ανάλογη ανταπόκριση και αποφασίσατε να αυξήσετε την αμοιβή. Να διπλασιάσετε. Τι σας έκανε να προβείτε σε αυτή την ενέργεια, να πάρετε αυτή την απόφαση? Καταρχάς, δεν ασχολούμαι με τα ζώα γενικώς τώρα, δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή. Είμαι πρόεδρος στο ΠΚΑ, το πρώτο εκπαιδευτικό κέντρο εξειδίκευσης ασφάλειας και πολιτική προστασία. Ασχολούμαστε αρκετά χρόνια με τα ζώα, με τις φυσικές καταστροφές. Συνεπώς, ο Όλιβερ ήταν το κερασάκι ουσιαστικά στην τούρτα, διότι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε τελευταία περίπτωση κακοποίησης, εγκληματικής κακοποίησης, για την ακρίβεια ζώου στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να γυρίσω κάθε βράδυ σπίτι μου και να λέω «ΟΚΕ, άλλη μια εγκληματική κακοποίηση ζώου» και να πέφτω για ύπνο και να λέω απλά «κρίμα». Έπρεπε να δράσω λίγο περισσότερο από ό,τι προσπαθούμε συνήθως, κάποιες βοήθειες σε γιατρούς, κάποια φαγητά κτλ. Καταλάβατε. Εσείς γνωρίζετε με αυτή την ανακοίνωση που κάνατε για την αμοιβή αν ο κόσμος πραγματικά πήγε να καταθέσει? Δηλαδή, πώς αποφασίσατε να το αυξήσετε? Το έχω αναφέρει μέσα και στην ανακοίνωσή μου ότι θα έρθει σε επαφή οποιοδήποτε με μένα προσωπικά, θα πει ό,τι έχει να πει. Από εκεί και πέρα αυτές οι πληροφορίες θα μεταφερθούν στην ελληνική αστυνομία. Να διασκεδαστούν κιόλας. Και αν αποδειχτούν ορθές, σωστές, τότε θα έπαιρνε και το ποσό αυτός ο οποίος θα τις κατέθετε. Κύριε Καρακατσάνη, ο λόγος αυτής της εντός εισαγωγικών επικήρυξης οφείλεται εκτός από την ευαισθητοποίησή σας ίσως και σε κάποια υποψία έτσι συγκάλυψης? Υποψιάζεστε κάτι? Κοιτάξτε, ένα είδος συγκάλυψης όπως και αρκετός κόσμος, έτσι και εγώ την έχω. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, πολλά τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να μιλούσαμε για μια αγγέλη τρομοκρατών η οποία κατέβηκε με αλεξίπτωτα, κλείδωσε σε μια αποθήκη ένα σκύλο, τον φίμωσε, του σπάσε τα πλευρά και εξαφανίστηκε. Και το κυριότερο, αυτή η υποτιθέμενη αγγέλη, γιατί δεν είχε κάποιο άλλο συμβάν με ζώη άνθρωπο στη γύρω περιοχή? Και σίγουρα κάποιο θα είχε δει ένα κάτοικο. Όταν μιλάμε για μια αγγέλη η οποία είναι επιθετική, δεν είναι ότι βλέπει. Βλέπεις κάτι το οποίο σε τρομάζει, άρα και θα το έχεις ξαναδεί στην Αράχοβα τώρα που δεν είναι ακριβώς, η Αθήνα. Ακριβώς, που έχει πάρα πολύ κόσμο και άλλα σκυλιά, δηλαδή κάτι θα εμφανιζόταν, κάτι θα υπήρχε. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας? Σας έχει πάρει κάποιος να σας πει ότι έχω μια πληροφορία, θέλω να προχωρήσουμε? Όχι. Καταρχάς θα σας πω ότι έχω συνομιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Τα μηνύματα αρκετού κόσμου είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Υπάρχουν διάσπαρτες πληροφορίες για κάποια ονόματα κτλ. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι ξεκάθαρος και κάθετος. Πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη ή των δραστών. Δεν είμαι σε θέση εγώ να γνωρίζω αν ήταν ένας ή παραπάνω. Έτσι. Από εκεί και πέρα η αστυνομία θα πάρει το ρόλο της, όπως πιστεύω και στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ελληνική αστυνομία, ότι θα πράξει το σωστό. Σωστό. Ευχαριστώ. Αλλά, κυρία Τσολάκη, ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ναι. Μην κοιτάμε την περίπτωση του Όλιβερ σαν μια μεμονωμένη περίπτωση. Α, έχουμε εκατοντάδες καταγγελίες βιοπραγίας κατά των ζώων στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Και δυστυχώς το 2023, συγκριτικά με το 2022, είχαμε μια αύξηση του 150%. Τρομερό. Πρέπει να το δούμε γενικά σαν πρόβλημα. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, κύριε Καρακατσάνη. Αφορά όλη την κοινωνία, αφορά όλους τους ανθρώπους. Για να μην σας πω και το τελευταίο παράδειγμα του πιλότου, του γνωστού πιλότου, ο οποίος δεν σκότωσε απλά τη γυναίκα του. Σκότωσε και το σκύλο. Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.